Sehr geehrter Herr Botschafter, Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε την απεσιόδοξη ομιλία, την αισιόδοξη ομιλία. Αναρωτιέμαι τι έμεινε για μένα. Θα επιχειρήσω ίσως να γεφυρώσω το κλίμα των δύο ομιλιών. Και με μεγάλη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου να μιλήσω σήμερα για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Αυτός είναι ο επίσημος τίτλος, τον οποίο, κύριε Πρόεδρε, έχετε επιλέξει για το συνέδριό σας. Και θεωρώ ότι το συνέδριό σας διεξάγεται σε μία κρίσιμη συγκυρία, διότι η έννοια της επανεκκίνησης είναι μία κεντρική έννοια, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Χθες το βράδυ επέστρεψα από τις Βρυξέλλες, όπου είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γιούνκερ, και μια σειρά από επιτρόπους, και να διαπιστώσω για άλλη μια φορά ο ίδιος πόσο καθοριστική είναι οι επόμενοι 15 μήνες για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ένωση που όλοι συμφωνούμε ότι, ειδικά μετά το τραύμα του Brexit, πρέπει να αλλάξει, να θεραπεύσει τις δικές της αδυναμίες, να επιταχύνει το βηματισμό της, να διατηρήσει τη συνοχή της και τον ισχυρό της ρόλο στο διεθνές στερέωμα. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι προτάσεις του Προέδρου της Επιτροπής, του κ. Γιούνκερ, αλλά και οι προτάσεις του Γάλλου Προέδρου, του κ. Μακρόν. Εξάλλου, οι δύο προτάσεις έχουν πολλά κοινά σημεία. Και είναι βέβαια θετικό, κύριε Πρέσβη, ότι σε αυτήν την συζήτηση φαίνεται διατεθειμένη να εισέλθει και η Γερμανία. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα, να έρθει, να προσέλθει σε αυτήν την συζήτηση ως ένας ισότιμος συνομιλητής. Όχι απλά ως το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης. Ένας ισότιμος συνομιλητής με άποψη για την Ευρώπη στο σύνολό της. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι παλαιό, ιστορικό και αναπόσπαστο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Με τα ρυθμίσεις τις οποίες προτείνει η Νέα Δημοκρατία και για τις οποίες θα σας μιλήσω στη συνέχεια, είναι, θεωρώ, απολύτως εναρμονισμένες με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα δε ζητήματα τα οποία αφορούν την κοινή αμυντική πολιτική, τη μεταναστευτική πολιτική, την πολιτική φύλαξη των συνόρων, η Ελλάδα πρέπει, για λόγους που είμαι σίγουρος ότι όλοι αντιλαμβάνεστε, να έχει βαρύνοντα λόγο. Με άλλα λόγια, ο σκοπός μας είναι να έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ισχυρή Ευρώπη. Και είναι αυτονόητο ότι όσο καλύτερη είναι η εσωτερική κατάσταση της χώρας, όσο ισχυρότερη είναι η οικονομία μας, τόσο ισχυρότερη θα είναι και η φωνή μας στην Ευρώπη αυτούς τους κρίσιμους 15 μήνες που ακολουθούν. Μέσα από την σημερινή μου ομιλία θα επιχειρήσω να περιγράψω εν συντομία τις βασικές πτυχές του σχεδίου μας για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Μια Ελλάδα που, θα συμφωνήσω με τον κύριο Πρέσβη, πρέπει να είναι πιο αισιόδοξη, και θα συμφωνήσω με τον κύριο Πρόεδρο, πρέπει να έχει υψηλή, ποιοτική και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Μια Ελλάδα που θα πρέπει να παρέχει στους πολίτες της δουλειές, ευκαιρίες, αλλά και ασφάλεια. Θέλω να σας περιγράψω με σαφήνεια όχι μόνο τι θέλουμε να πετύχουμε, αλλά και το πώς θα το πετύχουμε. Γιατί το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται σήμερα ο τόπος, το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται οι Έλληνες πολίτες, είναι άλλη μία απάτη ή μία πολιτική αυταπάτη. Θεωρώ ότι το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα της χώρας είναι ένα σχέδιο απολύτως ρεαλιστικό. Ένα σχέδιο το οποίο δεν παραβλέπει τις μεγάλες δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στο δημοσιονομικό επίπεδο, λόγω των στόχων στους οποίους έχει δυστυχώς δεσμεύσει τη χώρα μας για αρκετά χρόνια η σημερινή κυβέρνηση. Ένα σχέδιο το οποίο δεν παραβλέπει ούτε τη σκληρή, τη συχνά αμήλικτη πραγματικότητα των αγορών, στις οποίες κάποια στιγμή, και ελπίζω αυτό να γίνει σύντομα, θα πρέπει να απευθυνθούμε για να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότησή μας με ένα λογικό όμως κόστος δανεισμού. Το σχέδιό μας όλα αυτά τα έχει μετρήσει. Γι' αυτό, εκτός από αισιόδοξο, είναι κυρίως ρεαλιστικό και άμεσα εφαρμόσιμο. Κυρίες και κύριοι, καταλήγει να είναι λίγο κοινοτυπία να λέμε ότι
η χώρα μας βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής. Αναφερόμαστε συχνά στα 8 χρόνια κρίσης και ύφεσης, τα οποία σίγουρα έχουν συσσωρεύσει κόπωση στις δομές της οικονομίας, αλλά κυρίως, και αυτό ίσως είναι και το πιο ανησυχητικό, ένα αίσθημα παραίτησης στους πολίτες. Μια ύφεση η οποία μεγενθύνθηκε ανέτεια από αστοχίες, τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στην εφαρμογή των προγραμμάτων προσαρμογής. Και μια ύφεση η οποία δυστυχώς παρατάθηκε αδικαιολόγητα λόγω των αλλοπρόσαλλων πολιτικών που ακολουθήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2015. Τραγικές επιλογές εκείνης της περίοδου είχαν και δυστυχώς εξακολουθούν να έχουν βαρύ κόστος για την ελληνική οικονομία. Την ώρα που βγαίναμε από το ξέφωτο, επιστρέψαμε στο σκοτάδι. Μιλάμε για τα 8 χρόνια της ύφεσης, αλλά ξεχνάμε ότι στον 5ο χρόνο ήδη είχε φανεί φως στην άκρη του τούνελ. Διότι οι βασικές δημοσιονομικές ανισορροπίες είχαν διορθωθεί από την κυβέρνηση Σαμαρά. Η οικονομία ανάρωνε, το γνωρίζετε και εσείς, θυμάστε το κλίμα της αγοράς του 2014, κάτι το οποίο αποτυπώθηκε και στα επίσημα στατιστικά στοιχεία, διότι εκείνη τη χρονιά η οικονομία αναπτύχθηκε με 0,7%. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό έγινε σε ένα περιβάλλον όπου οι φόροι είχαν αρχίσει να μειώνονται, οι ασφαλιστικές εισφορές είχαν αρχίσει να μειώνονται και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου είχαν μειωθεί κατά σχεδόν 50%. Και πρέπει να θυμίσω ότι εκείνη την εποχή άρχισε να δημιουργείται και να διαμορφώνεται μια εξαιρετικά ευνοϊκή διεθνή συγκυρία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκινούσε το πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης, ανακουφίζοντας κυρίως τις χώρες του Νότου. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου είχαν αρχίσει να αποκλιμακώνονται σημαντικά. Το ευρώ είχε σταματήσει να ανατιμάται, δίνοντας όθηση στις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες. Με άλλα λόγια, υπήρχαν τότε σημαντικές προϋποθέσεις όχι απλά για μια ήπια ανάπτυξη, αλλά για μια αναπτυξιακή έκρηξη. Και αυτή η πραγματικότητα αποτυπωνότανε και στις εκτιμήσεις τότε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προέβλεπε για το 2015 ανάπτυξη 2,9%, για το 2016 ανάπτυξη 3,7% και για το 2017 ανάπτυξη 3,5%. Με άλλα λόγια, εάν είχαν επιβεβαιωθεί αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης, το ΑΕΠ της χώρας μας θα έκλεινε στο τέλος του 2017 σχεδόν κοντά στα 210 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκτιμάται ότι θα κλείσει λίγο πάνω από το 180 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι είναι μια απώλεια στο ΑΕΠ της τάξης των σχεδόν 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία είναι σταθερή, η οποία μας ακολουθεί στο μέλλον, για την οποία θα πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να τη γεφυρώσουμε. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα αυτονόητα ότι η χώρα βρέθηκε σε τροχιά ύφεσης και το 2015 και το 2016 και το 2017, μια χρονιά εξαιρετική για την Ευρώπη. Είχα και εγώ την ευκαιρία στις Βρυξέλλες να αποτυπώσω και να εισπράξω το κλίμα γενικευμένης αισιοδοξίας για τις οικονομικές επιδόσεις της Ευρωζώνης. Οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας ποιες είναι? 1,3% προβλέπει το ΙΟΒΕ, ίσως λίγο παραπάνω από αυτό, αλλά σίγουρα πολύ πιο κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο οποίος κινείται καλά πάνω από το 2%. Και βέβαια, μιλάμε συχνά για την δημοσιονομική προσαρμογή και πανηγυρίζουν μάλλον κάποιοι, για το πλεώνασμα, το τεράστιο πλεώνασμα το οποίο πετύχαμε το 2016 και το υψηλό πλεώνασμα, πάνω ενδεχομένως από το στόχο που θα πετύχουμε το 2017. Τι είναι όμως αυτό το πλεώνασμα? Είναι αναπτυξιακό πλεώνασμα ή είναι το προϊόν μιας άγριας υπερφορολόγησης της παραγωγικής Ελλάδος? Και βέβαια, είναι ένα πλεώνασμα λογιστικό, διότι επιτυγχάνεται και μέσω της τάσης πληρωμών του ελληνικού δημοσίου. Είτε μιλάμε για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τόσο σημαντικό για την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, είτε μιλάμε για την απορρομή των συντάξεων. Είχαμε την ευκαιρία στη Βουλή να αποκαλύψουμε την καθυστέρηση τη μεγάλη στην απονομή των συντάξεων, η οποία φυσικά διευκολύνει τους στόχους του πλεονάσματος, αλλά την πληρώνουν την ύφη κάποιοι συνταξιούχοι που δεν έχουν πάρει ακόμα τη σύνταξή τους. Θέλω να επισημάνω επίσης, έχει μια σημασία αυτό για αυτά που θα πω στη συνέχεια,
ότι η καθαρή αποταμίευση των οικοκυριών παραμένει έντονα αρνητική, σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να το πω πολύ απλά, τρώμε τις σάρκες μας και πληρώνουμε εδώ και καιρό παράλογους φόρους από το υστέρημά μας. Την ίδια στιγμή που οι επενδύσεις παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, στο 1/3 του που βρισκόντουσαν το 2008, την περίοδο προκρίσης. Και ακόμα και οι εξαγωγές, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, που πράγματι κατέγραψαν μια μικρή αύξηση, υστερούν σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες οικονομίες της Ευρωζώνης. Δυστυχώς, η χώρα μας οδεύει προς την λήξη του τρίτου προγράμματος, χωρίς να έχει ακόμα ανακτήσει την εμπιστοσύνη των αγορών, κάτι το οποίο δυστυχώς εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Και αυτό γιατί συμβαίνει, να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο κ. Μαΐλης, διότι δυστυχώς το παραγωγικό μοντέλο της χώρας δεν έχει αλλάξει προς την κατεύθυνση μιας εξωστρεφούς ανάπτυξης που θα δίνει έμφαση στις ιδιωτικές επενδύσεις. Οι μεταρρυθμίσεις συχνά μένουν στα λόγια, οι αγορές προϊόντων δεν απελευθερώνονται και οι επενδυτές αισθάνονται, πιστεύω δικαιολογημένα, ότι έχουν απέναντί τους μια κυβέρνηση και συχνά μια διοίκηση, η οποία εχθρεύεται την επιχειρηματικότητα και υψώνει αδικαιολόγητα εμπόδια σε όλους τους επενδυτές, είτε μιλάμε για μικρούς επενδυτές, είτε μιλάμε για μεγάλους επενδυτές. Με άλλα λόγια, η ελληνική οικονομία κινδυνεύει να παγιδευθεί σε μια κατάσταση στασιμότητας, παρά το πολύ θετικό περιβάλλον και τις μεγάλες ευκαιρίες τις οποίες μπορούμε και πρέπει να αξιοποιήσουμε. Όμως, παρά τα πολλά, τα μεγάλα, τα αδικαιολόγητα λάθη, τις ευκαιρίες που χάθηκαν, υπάρχει ένα σημαντικό κέρδος. Μετά από πολλά χρόνια ακραίου, δημαγωγικού λαϊκισμού, η πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας φαίνεται να συγκλίνει στο αυτονόητο. Και ποιο είναι αυτό? Ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις που θα δημιουργήσουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και πολλές καλές θέσεις εργασίας αποτελούν μονόδρομο για τον τόπο μας. Αυτό πια αναγνωρίζεται ως πραγματικότητα από την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Δεν συνέβαινε αυτό πριν από 5 χρόνια. Το ζητούμενο λοιπόν σήμερα δεν είναι τι θα κάνουμε τόσο, όσο πώς θα το πετύχουμε. Με ποιο σχέδιο και με ποιους ανθρώπους. Διότι η ανάπτυξη ούτε διατάσσεται, ούτε μπορεί να προκύψει από υπουργούς οι οποίοι καμώνονται ξαφνικά τους όψιμους μεταρρυθμιστές, αλλά δυστυχώς αγνοούν τα βασικά για τον τρόπο λειτουργίας της ιδιωτικής οικονομίας. Η ανάπτυξη προκύπτει ως αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη γενναίων αλλαγών, θεσμικών, φορολογικών, διαρθρωτικών αλλαγών που βελτιώνουν ουσιαστικά το οικονομικό κλίμα. Το να δηλώνεις υπέρμαχος των επενδύσεων από τη μία και να κάνεις ό,τι μπορείς, ό,τι περνάει από το χέρι σου για να τις αποτρέψεις από την άλλη, είναι συνταγή αποτυχίας. Και το να υπογράφεις ό,τι σου ζητάνε οι πιστωτές δεν συνιστά εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο. Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε επεξεργαστεί και εξυπακούεται ότι επικαιροποιούμε συνεχώς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη συνολική ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Σχέδιο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, σχέδιο κοστολογημένο και συγκεκριμένο. Είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω τους κεντρικούς άξονες αυτού του σχεδίου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Θέλω και σήμερα να επαναλάβω κάποια κεντρικά σημεία. Κεντρικός μας στόχος, όπως σας είπα και πριν, πρέπει να είναι διτός. Να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των αγορών και των επενδυτών και να πείσουμε τους πολίτες ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος, να βελτιωθούν οι προοπτικές μας, να τους κάνουμε να αισθάνονται και πάλι ότι μπορούν να πάρουν τον έλεγχο της ζωής τους και τις τύχες τους στα χέρια τους. Ότι υπάρχει εναλλακτική λύση απέναντι στην ανελαίτη φοροεπιδρομή που πλήττει σήμερα τους Έλληνες, πλήττει ειδικά τους ασθενέστερους Έλληνες. Και στο σχέδιό μας, το κλειδί για τη βελτίωση των προοπτικών είναι η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων. Έχουμε υπολογίσει, όχι μόνο εμείς, αλλά και πολλοί διακεκριμένοι οικονομολόγοι, κάποιοι μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους, ότι για να ανακτήσουμε όσα χάσαμε στα χρόνια της κρίσης, για να πλησιάσουμε και πάλι το μέσο βιωτικό επίπεδο των χωρών της Ευρωζώνης, θα απαιτηθούν περί τα 100 δισεκατομμύρια ιδιωτικές επενδύσεις τα επόμενα 5 με 6 χρόνια.
για να φτάσουν δηλαδή οι επενδύσεις πού, στο 20% του ΑΕΠ, όπου βρίσκεται ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Επιπρόσθετα, δεν αρκούν αυτές οι επενδύσεις. Θα χρειαστεί και μια σημαντικότατη μετατόπιση ανθρώπινων αλλά και φυσικών πόρων από κλάδους οι οποίοι φθήνουν σε εξωστρεφείς κλάδους της οικονομίας με δυναμικότερες προοπτικές. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι εγχώριοι πόροι δεν αρκούν για να χρηματοδοτήσουν αυτήν την επενδυτική έκρηξη. Όπως σας είπα και πριν, η ακαθάριστη εθνική αποταμίευση παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, στο 10% έναντι μέσου όρου για την Ευρώπη, 23,5%. Και δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, το τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει ένα αρνητικό κενό μεταξύ δανείων και καταθέσεων που πλησιάζει τα 70 δις. Προφανώς και βασική προτεραιότητα του προγράμματός μας αποτελεί η επιστροφή των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες, ξεκινώντας, θα σας έλεγα, με τις εταιρικές καταθέσεις. Και μια νέα μεταρρυθμιστική κυβέρνηση μπορεί να εξασφαλίσει την απαραίτητη σταθερότητα και εμπιστοσύνη για να συμβεί αυτό. Και εφόσον συμβεί, οι ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί όχι οι γερμανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οφείλουν να ανταποκριθούν και εταιρικές καταθέσεις πρέπει να επιστρέψουν στις ελληνικές τράπεζες. Ούτε αυτό όμως αρκεί από μόνο του. Θα απαιτηθεί προσέλκυση σημαντικών ξένων κεφαλαίων. Και όταν μιλάω για ξένα κεφάλαια, μιλάω κυρίως για κεφάλαια με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τα οποία θα πρέπει να κατευθυνθούν σε εξωστρεφείς παραγωγικούς κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η χώρα μας, ανέφερε και ο κύριος Πρέσβης, έχει μια σειρά από σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σήμερα, τα οποία πρέπει, πιστεύω, όλοι μας, ανεξαρτήτως πολιτικής και ιδεολογίας, αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Θεσμική και νομισματική σταθερότητα, βασική εξάλληψη παρά τα προβλήματα στη δημοσιονομική πολιτική, αλλά εξάλληψη των δημοσιονομικών και εξωτερικών ανισορροπιών που μας οδήγησαν στην κρίση, δέσμευση των Ευρωπαίων, που ελπίζουμε ότι θα υλοποιηθεί σύντομα, δέσμευση που θυμίζω είναι από το 2012, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, το οποίο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η γεωστρατηγικά κομβική θέση της χώρας μας, στο σταυροδρόμι τριών υπήρων, το σημαντικότερο για εμένα, υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, με εργασιακό κόστος χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αν δεν είχαμε και τόσο υψηλές εργοδοτικές εισφορές, τα πράγματα θα ήταν ακόμα καλύτερα. Φυσικούς πόρους αναξιοποίητους, περιβάλλον σπάνιας ομορφιάς, ελκυστικές, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και μια πιο επιθετική λέξη, τιμές περιουσιακών στοιχείων, ένα μεγάλο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα, αλλά το οποίο απαιτεί και σημαντικές δευτερογενείς επενδύσεις. Και παρόλα αυτά τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ακούω την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για τις ξένες επενδύσεις για το 2016. Τα στατιστικά στοιχεία τα οποία παραθέτει αφορούν πρωτίστως μία επένδυση. Την επένδυση της Fraport στα ελληνικά αεροδρόμια, και δεν χρειάζεται να σας θυμίσω ποιος δρομολόγησε αυτή την επένδυση και ποιος την πολέμησε. Αν δεν υπήρχε η επένδυση της Fraport, τα νούμερά μας για τις ξένες επενδύσεις για τον περασμένο χρόνο θα ήταν απογοητευτικά. Γιατί συμβαίνει λοιπόν αυτό? Γιατί ενώ έχουμε μια σειρά από φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, δεν μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις. Το είπε και ο κύριος Μαΐλης στη δικιά του εισαγωγική τοποθέτηση. Είμαστε στην 86η θέση στην κατάταξη του World Economic Forum στη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα. Είμαστε 6 θέσεις χαμηλότερα από ό,τι ήμασταν το 2014. Και σε σχέση με πέρυσι, η κατάταξή μας έχει επιδεινωθεί στα πεδία της τεχνολογικής επάρκειας, της αποτελεσματικότητας του νομικού πλαισίου στην επίλυση των διαφορών και βέβαια της επίδρασης της φορολογίας στην προσέλκυση νέων επενδύσεων. Ειδικά το τελευταίο, για το τελευταίο είμαστε κυριολεκτικά στον πάτο. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να εκπλήσει κανέναν. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα ακόμα που δείχνει πόσες τομές χρειάζονται να γίνουν σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο πεδίο, στο οποίο πιστεύω πάρα πολύ, στη σύνδεση
της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Αύριο έχουμε το δεύτερο προσυνεδριό μας στην Πάτρα και θα έχω την ευκαιρία να αναφερθώ και εγώ και πολλοί εκλεκτοί ομιλητές εκτεταμένα σε αυτό το ζήτημα. Προσέξτε λοιπόν, στο πεδίο της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανία στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, και χαίρομαι που ο κύριος Πρέσβης επισήμανε αυτό τον τομέα ως τομέα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σε ελληνογερμανικές σχέσεις, αλλά πού βρισκόμαστε σήμερα, εσύ ως την 121η θέση, κάτω από χώρες όπως η Μογγολία, το Τσάντ, το Μαλάουι και η Μαυριτανία. Οι επισημάνες αυτές δείχνουν από τη μία πόσο μεγάλα και σύνθετα είναι τα προβλήματα της χώρας, αλλά δείχνουν ξεκάθαρα και την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθούμε. Και το δικό μας σχέδιο προσφέρει και προτείνει συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις. Θα σταθώ εν συντομία σε 4 σημαντικά βήματα. Μείωση των φορολογικών στελεστών, αλλά και νομοθέτηση ενός σταθερού φορολογικού συστήματος. Κατορθώσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ να γίνουμε πρωταθλητές στην Ευρώπη, σχεδόν, όχι σε όλους, αλλά σχεδόν σε όλους τους φορολογικούς στελεστές. Και γνωρίζουμε πια πολύ καλά. Το αποδεικνύουν δυστυχώς και τα στοιχεία, τα πρόσφατα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ότι όσο αυξάνονται οι φορολογικοί στελεστές, τόσο οι πολλούντες σωθούνται στη φοροδιαφυγή, εσχάτως και στην εισφοροδιαφυγή. Αισθάνονται το κράτος στην κυριολεξία τους υφαρπάζει τα εισοδήματά τους. Σε μια περιοδία την οποία έκανα στο Κυρκής, μπήκα σε ένα μαγαζί. Το μαγαζάτορα, ας πούμε, μια απλή κουβέντα. Δεν θέλω να έχω τον κύριο Τσίπρα συνέτερο στο μαγαζί μου. Έχει δίκιο, δεν είναι ο μόνος που αισθάνεται αυτή την πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει στοχευμένες και κοστολογημένες μειώσεις φορολογικών στελεστών με προτεραιότητα σε αυτούς που παράγουν το μεγαλύτερο αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Και μειώσεις αυτές θα καταστούν δυνατές μέσα από ένα επιθετικό πρόγραμμα εξορθολογισμού των αντιπαραγωγικών δαπανών του Δημοσίου, τη δραστική, και θέλω να το τονίσω αυτό, ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Και ελπίζουμε τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει από την ανάπτυξη που οι διαρθρωτικές αλλαγές θα προκαλέσουν. Και εκτός από τη μείωση του ένφια κατά 30%, οριζόντια μείωση του ένφια για όλους τους Έλληνες, όχι μείωση απλά για κάποιους, για όλους τους Έλληνες, αλλά και τη μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις εντός μιας διετίας στο 20%, δίνω ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση νέων παραγωγικών επενδύσεων. Αναφέρω ενδεικτικά προτάσεις που έχουμε κάνει για υπεραποσβέσεις σε επενδύσεις κεφαλαίου, κάτι το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη μεταποίηση και τη βιομηχανία, μεταφορά φορολογικών ζημιών για μια δεκαετία, μείωση της φορολογίας ανάλογα με τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται. Παράλληλα, πρότεινα στη ΔΕΘ να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε οι πολιτικές δυνάμεις να κρατήσουμε σταθερό το φορολογικό μας πλαίσιο τουλάχιστον για μια πενταετία, ώστε οι επενδυτές να μπορούν με ασφάλεια να κάνουν τον χρηματοοικονομικό τους προγραμματισμό. Αυτό δεν αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αφορά κυρίως τις μικρές μεσαίες επιχειρήσεις, που είναι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σήμερα στη χώρα. Το δεύτερο βήμα αφορά την πολυσυζητημένη παρέμβαση στην άρση ρυθμιστικών, χωροταξικών και άλλων γραφειοκρατικών εμποδίων για την υλοποίηση των επενδύσεων. Έχουμε καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα τις επαναλάβω. Θα πω μόνο ότι έχω προσωπικά δεσμευθεί για τη δημιουργία μίας και μόνης δημόσιας αρχής σε επίπεδο υφυπουργό που θα μπορεί να ασκεί όλες τις αδειοδοτικές αρμοδιότητες για στρατηγικές επενδύσεις, εάν η καθήλυν δημόσια αρχή δεν το πράξει εντός μιας αποκλειστικής προθεσμίας. Το τρίτο βήμα είναι η τόνωση της ρευστότητας της οικονομίας και η επιστροφή του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε συνθήκες ομαλής λειτουργίας. Να μπορούν οι τράπεζες να επιτελούν την πραγματική τους αποστολή, που είναι να στηρίζουν υγιείς και παραγωγικές επενδύσεις. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα, το ανέφερα και στη Θεσσαλονίκη, έχει την αξία του όμως. Όταν επισκέφθηκα πριν από λίγο καιρό κάποιους αγρότες, έναν επιτυχημένο συνεταιρισμό στον Έστω, τους ρώτησα ποιο είναι το μεγάλο σας πρόβλημα. Μου είπαν: έχουμε παραγωγή 150 τόνους ακτινίδια, έχουμε ψυγεία για 30 τόνους. Εάν είχαμε ψυγεία για 150 τόνους, θα μπορούσαμε να βρίσκαμε πολύ καλύτερες τιμές. Δεν έχουμε ψυγεία
και 150 τόνους, διότι είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να βρούμε τραπεζικό δανεισμό να μας χρηματοδοτήσει. Και τέτοιες περιπτώσεις, δυστυχώς, καλών επιχειρήσεων που αναζητούν δάνεια υπάρχουν αρκετές. Έχουμε προτείνει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εξοδικαστικού συμβιβασμού για την αντόπιση των αυξημένων επισφαλιών. Βέβαια και οι τράπεζες, κύριε Πρόεδρε, πρέπει και αυτές να κινηθούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα στην εκαθάριση του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και θα πω πάλι και εδώ κάτι το οποίο έχω ξαναπεί. Καμία απολύτως ανοχή σε επιχειρηματίες που χρεοκοπούν τις επιχειρήσεις τους, αφήνουν τους εργαζόμενους απλήρωτους, βγάζουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό και στη συνέχεια διεκδικούν από τις τράπεζες κούρεμα δανείων. Τέτοιες πρακτικές δεν πρόκειται και δεν πρέπει να γίνουν ανεκτές ούτε από τις τράπεζες, ούτε προφανώς και από την όποια κυβέρνηση εποπτεύει το τραπεζικό σύστημα. Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων με προτεραιοποίηση δράσεις, προσέξτε, που συμβάλλουν σε πραγματικά αναπτυξιακούς σκοπούς και όχι απλά στην κάλυψη τρέχουσων αναγκών του δημοσίου. Οι πόροι του ΕΣΠΑ είναι για αναπτυξιακές δράσεις, όχι για να καλύπτουμε μόνο χρηματοδοτήσεις κάποιων συμβασιούχων που τους υποσχόμαστε τώρα μια σύμβαση ορισμένου χρόνου, αλλά μετά όταν θα φύγουν θα αφήσουν ένα μεγάλο κενό στη διοικητική μηχανή. Και βέβαια τέταρτο και σημαντικότερο βήμα είναι ο εξυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ένα αντικείμενο το οποίο το γνωρίζω πολύ καλά, αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων, ηλεκτρονική διακυβέρνηση για απλοποίηση διαδικασιών, επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας σε όλα τα επίπεδα. Και σε αυτή την προσπάθεια έχουμε πολύ εξειδικευμένες προτάσεις. Θα σας κουράσω σήμερα. Θα σας πω μόνο ότι είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε συμμάχους τη μεγάλη πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων. Γνωρίζω τους δημόσιους υπαλλήλους από τη θητεία μου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θέλουν ευλόγως να νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά. Και εγγυώμαι γι' αυτό. Αλλά θέλουν επίσης αξιοκρατία, διαφάνεια, επιμόρφωση, κατάρτιση. Πρέπει οι δημόσιοι υπάλληλοι να νιώθουν και αυτοί ότι είναι συμμέτοχοι σε μια μεγάλη προσπάθεια εξυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης. Και αυτό θα κάνουμε μαζί με τα πολλά στελέχη της δημόσιας διοίκησης που σήμερα κρατούν όρθιο το δημόσιο σε συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες και σπανίως αναγνωρίζεται αυτή η προσπάθειά τους. Και ο μόνος τρόπος να διαφοροποιήσουμε αυτούς τους υπαλλήλους από αυτούς που δεν αποδίδουν είναι ένα απλό, σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, κάτι στο οποίο θα επιμείνω μέχρι τέλους και δεν πρόκειται να κάνω καμία απολύτως έκπτωση. Πιστεύω ακράδαντα ότι με αυτά τα βήματα το επενδυτικό κλίμα στη χώρα θα αλλάξει ταχύτατα. Και στο επίπεδο που βρισκόμαστε σήμερα, χρειαζόμαστε κεφάλαια που θα κινηθούν σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Δεν είμαστε ακόμα στο σημείο που μας είπε ο Υπουργός ότι τρέχουν οι επενδυτές από πίσω και έχουμε την επιλογή να τους διαλέγουμε. Αυτά δεν είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Αλλά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, έχει μεγάλη σημασία να ενισχυθούν οικονομικές δραστηριότητες που ενσωματώνουν τεχνολογία, καινοτομία και γνώση. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να δημιουργήσουμε μόνιμες, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και να κρατήσουμε στην πατρίδα μας μορφωμένους νέους που σήμερα την εγκαταλείπουν. Το brain drain εξελίσσεται σε δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και σε συνδυασμό με την αρνητική δημογραφική τάση αποκτά χαρακτηριστικά μείζονας εθνικής κρίσης. Η Ελλάδα είναι μια ανεπτυγμένη χώρα. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετακινηθεί προς δραστηριότητες που βασίζονται σε φθηνά, ανειδίκευτα εργατικά χέρια. Δεν πρόκειται ποτέ να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτό το παιχνίδι. Και ο στόχος μας είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και όχι η περαιτέρω μείωση του εργατικού κόστους, όπως συμβαίνει σήμερα δυστυχώς με τη γενιά των 360 ευρώ. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζεται επιγόντως καλύτερη αντιστοίχηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις ανάγκες της σημερινής αλλά και της αυριανής αγοράς εργασίας. Και το εκπαιδευτικό σύστημα σε όλες τις βαθμίδες οφείλει να παράγει από φύτους με δεξιότητες
οι οποίοι μπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες μιας οικονομίας που πρέπει να μετασχηματίζεται γρήγορα. Μια πρόσφατη έρευνα μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας της Endeavor κατέδειξε ότι το 77% των εργοδοτών δηλώνει δυσκολία να βρει ανθρώπινο δυναμικό για να καλύψει κάποιες συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης. Την ίδια στιγμή, το 88% των νέων θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις είναι αυτές που δεν προσφέρουν ποιοτική και καλά αμοιβόμενη απασχόληση. Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη αναντιστοιχία προσδοκιών, η οποία πρέπει να γεφυρωθεί. Το θετικό, και είναι θετικό και θέλω να το αναγνωρίσω, είναι ότι όλο ένα και περισσότεροι νέοι στρέφονται προς την επιχειρηματικότητα και η απενοχοποίηση της επιχειρηματικότητας στα μάτια όλης της κοινωνίας, αλλά ειδικά των νέων, είναι ένα σημαντικό βήμα, πρέπει να στηριχθεί κατά απόλυτη προτεραιότητα. Έχουμε επεξεργαστεί ένα πλαίσιο πρωτοβουλειών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και των νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλειών, ένα αντικείμενο το οποίο προσωπικά γνωρίζω πολύ καλά από την εποχή που δούλευα στον ιδιωτικό τομέα πριν μπω στην πολιτική. Αναφέρω ενδεικτικά ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας με φορολογικά κίνητρα για τους λεγόμενους angel investors, για πλούσιους Έλληνες που θέλουν να επενδύσουν σε καινοτόμες δραστηριότητες τα πολύ πρώτα βήματα της δραστηριότητάς τους, ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις για νεοφυείς επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία, ταχύρυθμα προγράμματα κατάρτισης και επανεκπαίδευσης με πιστοποίηση σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, προγράμματα πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις για όλους τους φοιτητές παραγωγικών σχολών. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο επιμένω πάρα πολύ. Καινοτομία, βέβαια, και υψηλότερη προστιθέμενη αξία στην παραγωγή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την βελτίωση της διείδησης νέων τεχνολογιών στη χώρα μας. Και δυστυχώς, στην χώρα μας, στην Ελλάδα, βρισκόμαστε σε μία από τις τελευταίες θέσεις ως προς την κατάταξη στην ψηφιακή οικονομία. Και εκεί πάλι οι προτεραιότητες μας είναι ξεκάθαρες. Πρέπει να βελτιώσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες όλου του πληθυσμού. Το 2015-16 έγινε μια μεγάλη αλλαγή στην Ευρώπη, με ένταξη στα περισσότερα κράτη του μαθήματος του προγραμματισμού ως υποχρεωτικού μαθήματος, είτε στην πρωτοβάθμια, είτε σε στροβάθμια εκπαίδευση. Το ίδιο πρέπει να γίνει και εδώ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα επόμενα χρόνια το 90% προσέξτε των νέων θέσεων εργασίας θα απαιτεί ψηφιακές δεξιότητες. Και βέβαια στο πεδίο των εξειδικευμένων γνώσεων πληροφορικής, τα συζητούσα και με τον αρμόδιο επίτροπο προχθές της Βρυξέλλης, υπάρχει ένα μεγάλο κενό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας λείπουν σχεδόν 500.000 θέσεις εργασίας. 40% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι έχουν δυσκολία να βρουν εξειδικευμένο προσωπικό στην πληροφορική. Στην Ελλάδα, τι έχουμε? Πολλούς αποφύτους από σχολές θετικών επιστημών, φυσικούς, χημικούς, γεωλόγους, αλλά πολύ λιγότερους προγραμματιστές ή εξειδικευμένους εργαζόμενους με ειδικές δεξιότητες. Πώς μπορεί να γεφυρωθεί αυτό? Με γρήγορα προγράμματα επανακατάρτισης για ανθρώπους οι οποίοι είναι σχετικοί με το αντικείμενο, και αυτό μπορεί να γίνει όχι μόνο με κοινοτικούς πόρους, αλλά και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Τον αναφέρω ένα παράδειγμα μιας μεγάλης εταιρείας, της Google, η οποία από το 2014 διοργανώνει πολύ ενδιαφέροντα, για όσους το γνωρίζετε, σεμινάρια ενίσχυσης ψηφιακών δεξιοτήτων, πρωτοβουλίες όπως το Grow Greek Tourism Online. Η Google έχει καταφέρει να βοηθήσει επαγγελματίες του τουρισμού να αναβαθμίσουν ψηφιακά τις επιχειρήσεις τους. Άρα αυτό είναι ένα ζητούμενο το οποίο μπορεί να λυθεί και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Δέσμευσή μου για τα ζητήματα ψηφιακής πολιτικής είναι να δημιουργήσω μια θέση υφυπουργού ψηφιακής πολιτικής εντός του Μεγάλου Μαξίμου, που θα αναφέρεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Θα ήθελα έναν άνθρωπο με εμπειρία από την αγορά, ο οποίος θα μπορεί να δώσει μεγάλη έμφαση στην αντιμετώπιση των ζητημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ειδικά
στα ζητήματα που αφορούν στη διαλειτουργικότητα των μεγάλων βάσεων δεδομένων του Δημοσίου, όπου μπορούμε γρήγορα να κάνουμε ουσιαστική πρόοδο. Για μας, και θέλω να το τονίσω, η εκπαίδευση, και όταν αναφέρομαι στην εκπαίδευση, αναφέρομαι στη διαβίου εκπαίδευση, όχι μόνο στην τυπική εκπαίδευση, δεν είναι μόνο ένα μέσο για να μετατοπίσουμε την οικονομία μας σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η εκπαίδευση ήταν και παραμένει στη χώρα μας ο βασικότερος μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας και δημιουργίας ευκαιρίας για τους πιο αδύναμους. Και έτσι εννοούμε στη Νέα Δημοκρατία την πρόοδο και την κοινωνική συνοχή, μόρφωση, κατάρτιση, δουλειές και ευκαιρίες, όχι επιδοματικές λογικές και αναδιανομή μιζέριας. Κυρίες και κύριοι, κλείνω με την εξής παρατήρηση και ξέρω ότι είναι πάντα άχαρο να στέκομαι πριν από το φαγητό σας και είναι και προχωρημένη η ώρα, οπότε θα με συγχωρέσετε αν μακρηγόρησα, αλλά θα ήθελα να κλείσω με την εξής παρατήρηση. Γνωρίζω, δεν το αποτύπωσε σήμερα ο κύριος Πρέσβης, αλλά γνωρίζω ότι πολλοί ξένοι παράγοντες, αλλά και ένα μέρος της επενδυτικής κοινότητας, αντιμετωπίζουν ακόμα με καχυποψία δεσμεύσεις για τη δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος. Οι επιφυλάξεις αυτές είναι σε έναν βαθμό εύλογες και δικαιολογημένες. Άλλη είναι η βαρύτητα των λόγων και άλλη η βαρύτητα των έργων. Και αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ λόγων από τη μία, προεκλογικών δεσμεύσεων από τη μία και μετεκλεγικών πολιτικών από την άλλη, έχει πλήξει την αξιοπιστία της χώρας. Οβυδιακές μεταμορφώσεις δεν είναι μόνο ένδειξη ανοριμότητας. Ενίοτε συνιστούν και απροκάλυπτο κινησμό. Όταν μάλιστα συνδυάζονται με έλλειμμα προετοιμασίας και μεγάλη προχειρότητα, τότε τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ιδιαίτερως αρνητικά. Το είδαμε πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, με το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αμερική, όπου δυστυχώς φαίνεται να χάθηκε μια μεγάλη ευνοϊκή ευκαιρία για τη χώρα, μέσα σε μια εξαιρετικά ευνοϊκή συγκυρία. Εμείς θέσαμε από την αρχή 4 στόχους σε σχέση με την αμυντική αναβάθμιση της χώρας, τις επενδύσεις, τα εθνικά θέματα και το ρόλο της ομογένειας. Λυπάμαι που θα το πω, θα ευχόμουν να μην αναγκαζόμουν να το πω, αλλά η κυβέρνηση πέρασε κάτω από τον πήχη σε όλα αυτά τα θέματα. Και με εξαίρεση μερικά λόγια τυπικής διπλωματικής αυρότητας, δεν φαίνεται να υπήρξε κάποιο χειροπιαστό όφελος. Σίγουρα ούτε στις επενδύσεις. Μου έκανε εντύπωση ότι μια τόσο προβεβλημένη επίσκεψη δεν συνοδεύτηκε από μια επιχειρηματική αποστολή στις Ηνωμένες Πολιτείες, καμία πρόοδος ουσιαστική στα εθνικά θέματα, ούτε σε σχέση με το γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας, ούτε φυσικά σε σχέση με την ομογένεια. Και ακόμα και στο θέμα της αναγκαίας, και θέλω να το τονίσω αυτό, αναβάθμισης των πολεμικών μας αεροσκαφών, των F-16, τα ερωτήματα τα οποία παραμένουν είναι περισσότερα από τις απαντήσεις που δόθηκαν. Και θα χρειαστεί αξιόπιστη ενημέρωση της Βουλής των Ελλήνων, διότι κάθε μέρα ακούμε και μια διαφορετική εκδοχή για το τι έχει συμβεί. Προσωπικά, κυρίες και κύριοι, και κλείνω με αυτή την παρατήρηση. Δεν έχω καμία πρόθεση να ακολουθήσω το δρόμο του ανέξοδου δημαγωγικού λαϊκισμού και να βρεθώ αντιμέτωπος με μια σκληρή πραγματικότητα μετά τις εκλογές. Αρκετά εξαπατήθηκε ο ελληνικός λαός. Τους αξίζει, μας αξίζει, μια υπεύθυνη, σοβαρή κυβέρνηση που θα διακρίνεται για τη συνέπεια λόγων και έργων, για την αποτελεσματικότητα και την εργατικότητά της. Αξίες αυτονόητες που δυστυχώς έχουν χαθεί μέσα στον ολιρμαγδό της συνολικής απαξίωσης πολιτικής και της επικράτησης των στερεοτύπων ότι όλοι είναι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και σε αντίθεση για το πώς κάποιοι άλλοι έκαναν αντιπολίτευση στο παρελθόν, η υπεύθυνη στάση της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας έχω την τιμή να ηγούμε, συμβάλλει σήμερα στη σταθερότητα της χώρας. Γιατί το σχέδιό μας και η εν γέννη υπεύθυνη μας στάση αποτελούν εγγύηση για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και συνολικά για την επόμενη μέρα της πατρίδας μας. Και αυτό είναι σημαντικό και χρήσιμο, καθώς οι θετικές προσδοκίες είναι αυτές που κινούν την οικονομία. Η θετική ψυχολογία είναι αυτή που δίνει όθηση στην αγορά. Και γι' αυτό και δεδομένου ότι, κατά την άποψή μας, η πολιτική αλλαγή είναι ολοένα και πιο κοντά,
καλό κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή και ειδικά την γερμανική κοινότητα, την επενδυτική, που κοιτάει την Ελλάδα με ενδιαφέρον. Ελάτε τώρα, τώρα ελάτε και επενδύστε στην Ελλάδα. Φέρτε κεφάλαια, δουλειές, τεχνογνωσία στη χώρα μας. Η Νέα Δημοκρατία και εγώ προσωπικά εγγυόμαστε σταθερότητα, χαμηλούς φορολογικούς τελεστές, ανώθετο ανταγωνισμό και λιγότερη γραφειοκρατία. Είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να πάρει πάλι η οικονομία μας μπροστά, να γίνει μια πραγματική και οριστική αυτή τη φορά επανεκκίνηση της χώρας, με σχέδιο, με σκληρή δουλειά και με μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Θα κάνουμε την Ελλάδα και πάλι δυνατή και υπερήφανη. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και αξίζουμε καλύτερα και θα τα καταφέρουμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.